οικοδομούμε ένα νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο με δίκαιες μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας, για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των εργαζομένων, για μια νέα πορεία βιώσιμης ανάπτυξης για όλους. Θέλουμε, διεκδικούμε, απαιτούμε μια Ευρώπη της δημοκρατίας. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη του ρατσισμού, του μίσους και του σκότους. Θέλουμε μια Ευρώπη της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού. Μια Ευρώπη του φωτός και των αξιών. Θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Μια Ευρώπη των πολιτών. Επιδιώκουμε την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της μεγάλης φοροδιαφυγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμφισβητούμε, προτείνουμε, ψηφίζουμε για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια καλύτερη Ευρώπη. Την Ευρώπη του μέλλοντός μας. Στήριξη στο ΠΑΣΟΚ και στη Συμμαχία της Ελιάς σημαίνει σταθερότητα για την Ελλάδα και μήνυμα αλλαγής πολιτικής για την Ευρώπη. Οι πολιτικές της συντηρητικής Ευρώπης που μας έφεραν σκληρή λιτότητα και απορρίθμιση των δημοκρατικών θεσμών πρέπει στις 26 του Μαΐου να είναι παρελθόν και να προχωρήσουμε με περισσότερη αλληλεγγύη, με ανάπτυξη και με μείωση ανεργίας των νέων. Είναι ο μόνος δρόμος για να λάμψει εκ νέου το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε ο οργός και κτηνοτρόφος να είναι περήφανος για το επάγγελμά του, να νιώθει ασφάλεια και σιγουριά για να μπορεί να παράγει μέσα από σύγχρονες δομές. Θέλουμε πρόσβαστη επαγγελματική εκπαίδευση για να χρησιμοποιήσουμε στη παραγωγή καινούριες τεχνολογικές και τεχνικές εξελίξεις. Εξαλείφοντας τη γραφειοκρατία και δημιουργώντας σταθερό πλαίσιο και κανόνες για τους φόρους και τις εισφορές. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό και την ναυτιλία. Επιδιώκουμε τη μεταρρύθμιση του ΟΑΕΔ και την καθιέρωση υποχρεωτικής πρώτης ευκαιρίας για έσοδο στην αγορά εργασίας για όλους τους νέους. Επιδιώκουμε την πολιτική, διοικητική, οικονομική αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος με τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια. Στηρίζουμε τα άτομα με αναπηρία, με εφαρμογή νομοθετικών μέτρων για την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες. Προτείνουμε την άμεση υλοποίηση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ. Στηρίζουμε τους γονείς παιδιών με αναπηρία. Επιδιώκουμε μια νέα εθνική κοινωνική συμφωνία που θα διασφαλίζει την ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και με την υποστήριξη ενός Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας, Ανάπτυξης και Απασχόλησης. Στηρίζουμε την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με αξιοκρατικό τρόπο εισαγωγής των φοιτητών και επιλογής καθηγητών και με πρόσβαση σε αυτά όλων των νέων ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης. Στοχεύουμε στην αναβάθμιση της νομοθετικής διαδικασίας της Βουλής, με δραστικό περιορισμό των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των άσχετων τροπολογιών, των υπερβολικών νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων στην κυβέρνηση. Αλλάζουμε ριζικά τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής. Κατοχυρώνουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και νοσηλευτική κάλυψη σε κάθε ανασφάλιστο, άνεργο, ελεύθερο επαγγελματία και χρόνια πάσχοντα που βρίσκεται έξω από το ασφαλιστικό σύστημα. Επιδιώκουμε μια καλύτερη Ελλάδα σε μια καλύτερη Ευρώπη. Μια καλύτερη Ευρώπη σημαίνει μεταξύ άλλων μια ολοκληρωμένη πολιτική για την απασχόληση, μια πολιτική για την καταπολέμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Αυτή η πολιτική είναι εφικτή και μπορεί να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνουμε μάχη για την πραγματική ισότητα των φύλων, για τις ίσες ευκαιρίες, για τις γυναίκες και τους νέους και συγκρουόμαστε με πολιτικές λιτότητας και λαϊκισμού στον πυρήνα της Ευρώπης. Θέλουμε ένα κράτος δικαίου, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες, με αποδοχή του διαφορετικού και την αντιμετώπιση της βίας στην κοινωνία. Στηρίζουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στοχεύοντας την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων. Στηρίζουμε την υπεύθυνη λειτουργία τους. Προωθούμε ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές εισφορές με δίκαιο τρόπο, ώστε να στηρίξουμε στη βάση της τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε μια ΟΝΕ με πραγματική οικονομική διακυβέρνηση, προχωρώντας προς την τραπεζική και τη δημοσιονομική ενοποίηση. Ταυτόχρονα, πρέπει να προφυλάξουμε τους πολίτες της Ένωσης από την εσωκέρδεια εισάγοντας τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Προστατεύουμε τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Όλοι έχουν δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Στόχος μας, η προστασία των ανάπηρων συνταξιούχων με την επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ και η χορήγηση σύνταξης σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Διεκδικούμε την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών
με την αξιοποίηση των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων και με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Διεκδικούμε μια κοινωνική Ευρώπη, η οποία θα μεριμνά για τους νέους ανέργους, θα στηρίζει την εξωστρεφή νεανική επιχειρηματικότητα και θα κατανέμει τα κονδύλια της με προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στηρίζουμε τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης ως κυβερνητικού οργάνου που θα συντονίζει το σύνολο των πρωτοβουλειών, πόρων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αγωνιζόμαστε να φύγει από τη ζωή μας η λιτότητα. Η ανάπτυξη να περάσει στην καθημερινότητά μας. Επενδύσεις σε δυναμικούς κλάδους με ισχυρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανταγωνιστικό διατροφικό τομέα. Στο επίκεντρό μας, η ενίσχυση της απασχόλησης και η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Διεκδικούμε την κοινωνική Ευρώπη, όπου τα κοινωνικά δικαιώματα θα υπερτερούν των οικονομικών ελευθεριών. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό σύστημα αντιμετώπισης της ανεργίας. Απαιτούμε ισότιμο ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική, ευημερία των λαών και όχι των αριθμών. Διεκδικούμε να ανακτήσει η Ευρώπη την παγκόσμια πρωτοπορία στην πράσινη ανάπτυξη. Να επενδύσουμε στην αηφόρο ανάπτυξη, στην προστασία της φύσης και των φυσικών πόρων και να αντιμετωπίσουμε τη ρήπανση και την κλιματική αλλαγή. Στοχεύουμε στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και των πόρων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων για τον εξυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών και την στήριξη της καινοτόμου και έξυπνης επιχειρηματικότητας. Διεκδικούμε την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνολογίας, της κατάρτισης, της έξυπνης οικονομίας. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην τεχνολογία να εξαιρούνται των δημοσιονομικών ορίων της ΟΝΕ. Απαιτούμε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με μηνιαία ενίσχυση για κάθε οικογένεια που δεν έχει εισόδημα και αντιμετωπίζει συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Απαιτούμε και αγωνιζόμαστε την κατάργηση της Τρόικα. Διεκδικούμε το ρόλο της να τον αναλάβουν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω ενός δημοκρατικού, κοινωνικά υπεύθυνου και αξιόπιστου μοντέλου στα πλαίσια των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτούμε εργασία για όλους. Διεκδικούμε ένα κοινωνικό κράτος με καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας και παιδείας προς όλους τους πολίτες, με πλήρη κάλυψη των ανασφάλιστων, με εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους. Επιδιώκουμε την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της λειτουργίας της δικαιοσύνης. Στοχεύουμε στην ενίσχυση του ρόλου των ανεξάρτητων ρυθμιστικών αρχών. Στοχεύουμε στην ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας, με προτεραιότητα την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Επιδιώκουμε νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με την ταχεία εκμετάλλευση των πόρων του ΕΣΠΑ και αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις και στήριξη παραγωγικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων για την ουσιαστική ενίσχυση της αγοράς. Αγωνιζόμαστε για ένα νέο εθνικό κοινωνικό σύστημα φροντίδας που θα προστατεύει τους αδύναμους, θα εξασφαλίζει κοινωνική συνοχή παρέχοντας ισότητα ευκαιριών. Παλεύουμε για την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των γυναικών, για την ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Έχουμε απέναντί μας το ρατσισμό, το σεξισμό, την ξενοφοβία, την ομοφοβία, την τρανσφοβία, τη μισαλλοδοξία. Το νέο πολιτικό σύστημα απαιτεί την πλήρη διαφάνεια με ουσιαστικό έλεγχο στο δημόσιο βίο. Απαιτεί ουσιαστικό ποθενέσχες για όλους τους πολιτικούς, για κάθε έναν ο οποίος διαχειρίζεται τα δικά μας χρήματα. Ταυτόχρονα, ήρθε η ώρα να μπει ένα τέλος στην ειδική προνομιακή μεταχείριση βουλευτών και υπουργών. Στηρίζουμε την αναζωογόνηση της αγροτικής μας παραγωγής, τα ποιοτικά πλεονεκτήματα του αγροτοδιατροφικού και του ιχθυοκαλλιεργητικού μας τομέα.